Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην Ακαδημία Internet Marketing. Πολλές επιχειρήσεις πραγματοποιούν διαγωνισμούς στο Facebook, στο Instagram και ο λόγος είναι ότι το κάνουν για να δημιουργήσουν κοινό από followers ή likes ή fans και πολλές φορές θέλουν να ανταμείψουν και το κοινό που τους παρακολουθεί. Οι επιχειρήσεις λοιπόν γενικά κάνουν διαγωνισμούς ή giveaways όπως λέγονται και μέσω από αυτή τη διαδικασία, η οποία έχει φαν, είναι διασκεδαστική, δίνουν δώρο στο κοινό που τους παρακολουθεί. Φυσικά κάθε φορά λέμε στους επιχειρηματίες ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρη αυτή η διαγωνισμή, πρέπει να είναι ξεκάθαρη κλήρωση και να γίνεται με έναν τρόπο με τον οποίο θα είναι πολύ clearly, πολύ ξεκάθαρο στους αυτούς που παίρνουν συμμετοχή ότι γίνεται εντελώς τυχαία και ότι δεν το δίνουν το δώρο κάπου συγκεκριμένα που θέλουν οι ιδιοκτήτες, έτσι. Οπότε θα σας δείξω έναν τρόπο που κάναμε τώρα μια κλήρωση για ένα διαγωνισμό μέσω Instagram, ο οποίος έτσι έχει πολύ πλάκα και θα σας βοηθήσει στο πώς μπορείτε να κάνετε κληρώσεις με εύκολο τρόπο, επιλέγοντας αυτούς που έχουν συμμετάσχει, τους συμμετέχοντες, ή κάνοντας ένα βιντεάκι, ας πούμε, το οποίο θα μπορείτε εύκολα να δώσετε όλη την κλήρωση με διαφάνεια και έτσι με έναν εύκολο παιχνιδιάρικο τρόπο. Οπότε πάμε να δούμε τι ακριβώς έχουμε κάνει και να σας δώσω μερικές ιδέες. Λοιπόν, είμαι στο site του iconoutfit.gr και συγκεκριμένα στο λογαριασμό του Instagram, που όπως θα δείτε εδώ στο post αυτό τρέχει ο διαγωνισμός και δίνουμε δώρο ένα φόρεμα, το φόρεμα της εικόνας, το οποίο είναι αξίας 55,90 ευρώ. Οπότε έχει γίνει το post, έχει γίνει η προώθηση, την οποία προώθηση και πώς σετάρεται ένας διαγωνισμός και πώς γίνεται προώθηση θα τη δείτε σε εκπαίδευση της Ακαδημίας Internet Marketing και θα δούμε εδώ κάτω ότι έχουν αφήσει σχόλια, έχουν γίνει 202 like στο διαγωνισμό και πρόκειται να γίνει και η κλήρωση πάρα πολύ σύντομα. Οπότε θα σας δείξω ένα ωραίο τρόπο για το πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή την κλήρωση. Έχω επιλέξει το site αυτό, το οποίο ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να εισάγει ονόματα και να κάνει μία κλήρωση στην τύχη. Λοιπόν, το link είναι το abcgia.com/randomnamepicker, random name picker ανάμεσα με κάτω παύλες. Θα το βάλω και στην περιγραφή του βίντεο για να το έχετε. Και θα κάνω με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο και δείχνοντας, γράφοντας αυτό το βίντεο και ανακοινώνοντας στους διαγωνιζόμενους για να δουν ότι η κλήρωση είναι εντελώς τυχαία. Οπότε πάτησα εκεί που έχω όλα τα like μου και απλά από εδώ πάω και επιλέγω όλα τα προφίλ που έχουν κάνει like στο post. Ούτως ή άλλως η προϋποθέσεις του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι να κάνει like και στο post και follow στην σελίδα του Icon Fashion Outfit. Οπότε αφού τα έχω πάρει, πατάω Ctrl-C και πάω και τα εισάγω εδώ μέσα σε αυτό το εργαλειάκι που υπάρχει σε αυτή τη σελίδα, το Random Name Picker. Οπότε κάνω ένα Ctrl-V εδώ, επικόλυση, και είμαι έτοιμος να πάω να κάνω, να κάνω την κλήρωση διαγωνισμού. Πατάω το βελάκι ξανά και έχει πάρει όλα τα ονόματα. Θα δείτε ότι τα έχει πάρει ανά δύο. Ο λόγος είναι ότι έτσι όπως τα πήρα από εδώ και έκανα την αντιγραφή, έχει πάρει το username που έχει ο χρήστης στο Instagram και από κάτω το ονοματεπώνυμο που φαίνεται, που εμφανίζεται. Οπότε αν κάνω εδώ ένα spin, έχω αμέσως την κλήρωση για τον νικητή. Αυτό μπορώ να το κάνω σε ένα βίντεο με το λογισμικό που χρησιμοποιώ για να κάνω βίντεο από την οθόνη του υπολογιστή μου. Το έχετε δει και αυτό σε εκπαίδευση του Internet Marketing. Και έτσι έχω τον νικητή, η οποία σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Τριανταφυλιά Τότη. Λοιπόν, με αυτό το βιντεάκι το μπορώ να το σετάρω, να κόψω, να ράψω και να το ποστάρω σαν την κλήρωση του διαγωνισμού με έναν έτσι εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και να είστε εδώ συντονισμένοι για να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα κάθε φορά. Γεια σας.